Ένα τεράστιο θέμα που έχει προκύψει στα Τρίκαλα είναι μία επέλαση τριζωνιών στην υπέροχη πόλη των Τρικάλων και στη γύρω περιοχή. Έχει τραβήξει ο Νίκος ο Σαλέπης κάτι πλάνα που βλέπεις ότι έχουν πραγματικά κάνει εισβολή. Ο Σαλέπης δεν είναι που μας έδινε τις προάλλες κάτι καρχαρίες εκεί. Καραβίδες. Βέβαια. Καραβίδες. Α, καραβίδες. Όλα τα περίεργα εκεί συμβαίνουν. Πού είναι ο Σαλέπης? Λοιπόν, βλέπουμε τα πλάνα. Πες μας τι έχει γίνει. Είμαστε πολύ όμορφη πόλη, γι' αυτό μας προτιμάνε ακόμη και τα έντομα. Έχετε βιοπικιλότητα. Ακόμη και η γρήγορη. Όπως θα δείτε και στα πλάνα, παιδιά, που τράβηξε το Σάββατο βράδυ εδώ στην πόλη των Τρικάλων, έχουμε επιδρομή εκατομμυρίων γρήλων ή αλλιώς τριζωνιών στη μέσα στην πόλη των Τρικάλων, αλλά και περιφερειακά σε οικισμούς και σε χωριά. Τώρα, αυτά τα έντομα... Τι κάνουν αυτό, τι κακό κάνουν τα τριζωνιά? Ναι. Τι κακό κάνουν τα τριζόνια, μπορείς να μας πεις? Καταρχάς, κακό φασαρία. Κακό άμεσα δεν δημιουργούν στον άνθρωπο, δεν είναι επιβλαβές, καθώς τρέφονται με οργανικές ουσίες, μύκητες και άλλα. Αλλά τα ίδια γίνονται θύματα από σαύρες, φίδια, χελώνες και οι γάτες. Οι γάτες κάνουν πανηγύρι. Καθώς, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής, κύριε Σαλέπη. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω, με τριζόνια, κάνεις τον καλύτερο μεσημεριανό ύπνο. Ναι, ακούγοντας τα τριζόνια. Τώρα είμαστε, επειδή είμαστε στο περιβάλλον εδώ του Λιθαίου ποταμού, τώρα ακούς τη ζήκια. Αυτά όμως βγαίνοντας από εδώ, μέσα στα σχολεκατοικία, ακούς μόνο τριζόνια. Ωραία, κάτσε ρε, κάτσε, γιατί αυτό είναι πολύ σύνθετο τώρα που είπες. Δηλαδή, είσαι στο Λιθαίο ποταμό, ακούς τη ζήκια. Έτσι. Κάνεις 10 βήματα, ακούς τα τριζόνια. Έτσι. Κάλεις άλλα 10, βρίσκεις καραβίδες. Μέσα στο ποτάμι. Μετά από 40 όλα αυτά γίνονται εκεί. Το θέμα δεν είναι επιβλαβή άμεσα για τον άνθρωπο, παιδιά, αλλά δημιουργούν αυτή η ανησυχία, καθώς δεν είναι και οπτικά έτσι ωραίο να βρίσκεις μέσα στο σπίτι σου και μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού σου, στα γραφεία, επιχειρήσεις, να είναι γεμάτο. Σίγουρα είναι τριζόνια τώρα, γιατί έτσι όπως τα βλέπω... Πρωτόγνωρο. Αυτή η εικόνα είναι πρωτόγνωρη, πραγματικά, για τα Τρίκαλα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι, και εμείς αλλιώς τα ξέραμε τα Τρίκαλα. Έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Η περίοδος αναπαραγωγής δεν είναι η περίοδος αναπαραγωγής, καθώς η περίοδος αναπαραγωγής είναι το τέλος του καλοκαιριού, όπως ξέρουμε. Όπως δηλώσαν αναρμόδιοι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Τιτή, πριν από λίγο που μίλησαν, δεν είναι της αρμοδιότητάς της, καθώς είναι μέσα σε οικισμούς και στην πόλη. Καλά, δεν υπάρχει αρμοδιότητα για τριζόνια, βρε Σαλέπη μου. Κάτσε, γιατί είπε κάτι σοβαρό τώρα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά της, λέει. Κάτι σοβαρό και πάγωσε κιόλας. Διότι είναι μέσα στην πόλη, σου λέει. Ναι. Αν ήταν εκτός πόλης, θα ήταν στην αρμοδιότητά της. Ναι, ναι, έτσι μας δήλωσε η κυρία την Περιφερειάρχη. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Σακάς, ο κύριος Δήμαρχος Τρικαίων, πριν από λίγο μου δήλωσε προσωπικά ότι εμείς δεν έχουμε τις υπηρεσίες υγιεινής που να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Υπηρεσία αντιμετώπισης τριζωνιών δεν υπάρχει. Ανέγκυχτα. Για τα τζιτζίκια, ποιος είναι υπεύθυνος? Η περιφέρεια. Τα τζιτζίκια κανένας. Τα ακούνε μέρα βράδυ. Για τα τζιτζίκια είναι η περιφέρεια. Για τα τριζόνια είναι ο Δήμος. Για τις καραβίδες είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι, εν τω μεταξύ τα τριζόνια ή αλλιώς γρίλοι περπατάνε σαν κατσαρίδες. Τραγουδάνε σαν τζιτζίκια και μοιάζουν σαν ακρίδες. Άντε, βγάλετε άκρη τώρα. Τι έγινε εκεί στα Τρίκαλα, ρε παιδιά? Από νωρίς πίνει ο Σαλέπης πάνω, ε. Είμαστε όμορφοι πολύ, γι' αυτό όμως προτιμούμε, παιδιά, να ξέρετε. Και όλος ο κόσμος, όχι μόνο τα έντομα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Αν καταλάβεις κάποια στιγμή ποιος πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα των τριζωνιών και αν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το θέμα για κάποιο λόγο, εδώ είμαστε, σε περιμένουμε. Και αν βρεις νερό, έχετε εκεί στην περιοχή. Ναι, με το νερό πώς θα πάτε? Νερό υπάρχει? Κοιτάξτε, χρόνια ταλαντίζεται ο Θεσσαλικός κάμπος από τη Λειψιδρία και περιμένω όμως μάνα εξ ουρανού την εκτροπή του Αχελώ, την οποία δεν θα γίνει ποτέ. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Την εκτροπή του Αχελώ περιμένουν και αλλού, πρέπει να σου πω. Και στη Σύφνο. Ναι. Την εκτροπή του Αχελώ περιμένουν και στο νησί της Σύφνου. Κάτσε να δεις τώρα, ναι, εδώ να δεις πρόβλημα.